Σκόρη και τα εγγόνια τώρα εδώ, ο γαμπρός γύρισε πίσω στην Ουκρανία, τώρα πολεμάει. Ο γαμπρός τώρα πολεμάει. Ξεσπά σε κλάματα όταν σκέφτεται ότι η οικογένειά του σώθηκε την τελευταία στιγμή, αλλά ο γαμπρός του έμεινε πίσω στην Ουκρανία για να δώσει ηρωική μάχη ενάντια στο ρωσικό στρατό. Ο Γκερέκα Γκενάκη μένει μόνιμα στην Κρήτη και επισκέφθηκε την κόρη του και τα εγγόνια του στην Ουκρανία. Παρά τα 8 ταραγμένα χρόνια, ποτέ δεν περίμενε ότι θα έβλεπε εν μία νυχτή τις φλόγες του πολέμου να τυλίγουν την πατρίδα του. Ανοίγω παράθυρο και κοιτάω, πετάνε βόμβες στο αεροδρομίο. Και ξεκίνησε αστυνομία, με μεγάφωνο να φύγουμε από σπίτια, να πάμε στο υπόγειο. Αμέσως μετά το πρώτο σοκ των βομβαρδισμών της πόλης, όπου διέμενε κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ο ίδιος έπρεπε να καταστρώσει το σχέδιο σωτηρίας της οικογένειάς του. Ο γαμπρός του οδήγησε τον ίδιο, την κόρη και τα εγγόνια του στα σύνορα με τη Ρουμανία. Γύρω του μόνο πόνος, ξεριζωμός και όλεθρος. Το δρόμο στη σύνορα γεμάτο κόσμος, γεμάτα αυτοκίνητα. Γυναίκες με παιδιά, με μωρά. Και εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε, ο γαμπρός δεν μπορεί να μας φέρνει στη σύνορα και εμείς 11 χιλιόμετρα με τα πόδια. Χρειάστηκαν να περπατήσουν 11 χιλιόμετρα και να κάνουν ταξίδι 3 ημερών για να φτάσουν στην Κρήτη με απίστευτη ταλαιπωρία, πολλά εμπόδια και το φόβο για τη ζωή τους. Όμως δεν επέστρεψαν όλοι. Ο 66χρονος Ουκρανός με πόνο σκέφτεται ότι έχει αφήσει πίσω του τον αδερφό του ανάμεσα στους πολιορκημένους κατοίκους. Μίλησα σήμερα με ο αδελφός μου, μένει στο πόλη Χάρκιου. Δεν βγαίνουνε καθόλου. Τώρα κλειστά είναι εκεί πέρα μαγαζιά. Φαρμακεία δεν έχουν φαγητό, δεν μπορούν να αγοράζουν κλειστά γιατί ρίχνουν συνέχεια μπόμπες. Χρήματα και τρόφιμα συγκεντρώνονται για τους πολιορκημένους, ενώ ο Σύλλογος Βρυτομάρτης θα αποστείλει φάρμακα στους Ουκρανούς που δοκιμάζονται όσο ποτέ άλλοτε για να επιβιώσουν. Ο Γκερέκα Γκενάκη σκέφτεται τι θα πει στα εγγόνια για αυτή την αιματοχυσία, τι θα πει για τον πατέρα τους που πολεμά γενναία, για όλα αυτά που κανείς δεν επέλεξε να ζήσει, για τις πιο σκοτεινές ώρες της Ευρώπης. Είπανε Ρώσοι 3 ώρες και να πάρουν Ουκρανία τώρα, 7 μέρες και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ο Πούτιν δολοφόνωσε. Στο Κίεβο πέταξε βόμβες και 15 παιδιά μικρά σκοτωμένα, 15 παιδιά.